Φλεγόμενο το ένα από τα δύο Eurofighter καταγράφεται από κάτοικο του Μεκλεμβούργου τη Γερμανία τη στιγμή που στροβιλιζόμενο ακολουθεί πορεία προ το έδαφο. Λίγο αργότερα, δύο μανιτάρια καπνού στο βάθο τη εικόνα προδίδουν τα σημεία συντριβή των δύο Eurofighter κατά τη διάρκεια εκπαιδευτική πτήση. Η απόσταση συντριβή των δύο αεροσκαφών ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα. Το ένα κατέπεσε σε χωράφι και το έτερο σε δασόδη περιοχή όπου και ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε άμεσα σε έλεγχο. Προηγήθηκε σύγκρουση των αεροσκαφών στον αέρα με του πιλότους να χρησιμοποιούν τα εκτινασόμενα καθίσματα για να απεγκλωβιστούν από τα μαχητικά αεροσκάφη. Ο ένα εντοπίστηκε να έχει παγιδευτεί στην κορυφή ενό δέντρου με το αλεξίπτωτό του λίγα λεπτά μετά το συμβάν που σημειώθηκε στι 2 το μεσημέρι τοπική ώρα. Ο δεύτερο εντοπίστηκε νεκρό ύστερα από αναζήτηση αρκετών ωρών. Τα αίτια του δυστυχήματο διερευνώνται.